έχουμε και πάλι χαρά σήμερα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που διαβάσαμε την παράκληση στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τον Μυροβλήτην και θαυματουργών και προστάτην ημών. Τον καλέσαμε δηλαδή κοντά μας. Και εκείνος ως καταδεκτικός και ταπεινός και έσπλαχνος που είναι, ήρθε και σε εμάς εδώ τους ελάχιστους, σε αυτή την αγκαλιά την τερπνή του Αγίου μας Νεκταρίου, και μας έδωσε την ευχή Του και τη χάρη Του και την αγάπη Του. Άλλωστε από το πρωί και η Αθήνα μας και η Ελλάδα μας λαμπροφορεί, γιατί γιορτάζει ένα από τα μεγαλύτερα τέκνα της Εκκλησίας μας, αλλά και της πατρίδος μας, ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, ο Θεσσαλονικεύς, που μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και είχε την πίστη εκ προγόνων. Ήτο δηλαδή τυχερός και ευλογημένος. Οι πρόγονοί του ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και γεννήθηκε μέσα σε αυτό το κλίμα και μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος. Ήταν ένα παιδί θαύμα, ένα έκτακτο παιδί με πολλά χαρίσματα και έφεση προς τα θεία, αλλά και αγάπη προς τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα νόμιμα μεγέθη του βίου. Γι' αυτό μεγάλωνε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου και έλαμπε και οδηγούσε από μικρός τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό και μέσα στην Εκκλησία και στην πραγματική αγάπη. Σε αρχαίες εικόνες τον βλέπουμε να είναι ανάμεσα σε παιδιά, πολλά παιδιά, και να τα οδηγεί και να τα διδάσκει. Γι' αυτό και γρήγορα έγινε και διδάσκαλος της πίστεως εκείνης η οποία και σήμερα βάλεται με τόση λύσα και μανία από Έλληνες και ξένους. Βλέπετε τι γίνεται, μας έχουν τρελάνει. Και τι φταίει? Η πίστη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, αυτή ενοχλεί το δαίμονα και τα όργανά του. Γι' αυτό και κάνουν τόσα να μας βγάλουν από την Εκκλησία, να σβήσουν το φως του κόσμου, να διαστρέψουν την αλήθεια, να φέρουν το σκοτάδι. Με τι λύσα πολεμούν και με τι μανία. Όμως δεν θα νικήσουν, όπως δεν νίκησαν και τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη και τόσους άλλους Αγίους και προπαντός τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Διότι ο Χριστός ενίκησε, πολέμησε με τον διάβολο και τον ενίκησε, τον εξέβαλε, τον έθεσε εκ ποδών. Και είναι αυτός ο Χριστός μας ο νικητής του θανάτου, εκείνος που λαιλάτησε τον Άδη, εκείνος που κατεπάτησε το διάβολο, εκείνος που έφερε το φως ακόμη και στα καταχθόνια, αλλά και στα επίγεια και στα επουράνια με τη Θεία του Ανάσταση. Και ο Χριστός το εσφαγμένων αρνίων εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Αυτή την Άγια πίστη εδίδασκε ο Άγιος Δημήτριος στους νέους, και ύστερα που έγινε και αξιωματικός και αξιωματούχος Θεσσαλονίκη, στους στρατιώτες και στους υπόλοιπους όλους, με παρησία, με θάρρος, με αρχοντιά και με μεγαλείο. Τέτοιους κάνει τους ανθρώπους του ο Χριστός, λεβέντες και υπέροχους. Και δεν χρησιμοποίησε το αξίωμά του, τα αξιώματά του μάλλον, για να πορισθεί ωφέλη και να κάνει ό,τι άλλο όπως κάνουν πολλοί του κόσμου τούτου, αλλά χρησιμοποίησε τα αξιώματά του για τη βοήθεια του πλησίων, για την ανύψωση των ανθρώπων
και για τη χάρη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, της οποίας υπήρξε δούκας, δηλαδή διοικητής. Είχε υπό την επίβλεψή του σχεδόν όλη τη Βαλκανική και περισσότερο την υπέροχη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του. Πόσα έκαμε, τι επρόσφερε και τα υπόλοιπα όλα, εκείνος γνωρίζει, και ο Ιησούς Χριστός μας ο Κύριος. Γι' αυτό και ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο Χριστό που μας έδωσε έναν τόσο μεγάλο Άγιο, έναν τόσο μεγάλο μάρτυρα, έναν τόσο μεγάλο διδάσκαλο της πίστεως και έναν μυροβλήτη και θαυματουργό, αλλά και έναν φιλόπολιν και φιλοπάτριδα, όπως λένε τα κείμενα του 14ου μεταχριστιανικού αιώνος. Τα έδωσε όλα ο Άγιος, τα έδωσε όλα ο Άγιος, μέχρι και το αίμα του, μέχρι και τη ζωή του την ίδια. Απέθανε με μαρτυρικό τρόπο για να μην αρνηθεί το Χριστό, να μην αρνηθεί την Εκκλησία, να μην αρνηθεί την ψυχή την ίδια στην τελική ανάλυση, για να μην αρνηθεί τον Παράδεισο και την αιώνια ζωή. Από τους μεγάλους, τους πολύ μεγάλους Αγίους, ο Άγιος Δημήτριος είναι αστέρι πρώτου μεγέθους μέσα στην Άγια Εκκλησία μας. Και από το μαρτύριό του και στο εξής δεν έπαυσε να μας προστατεύει. Τα ιερά του λείψαν να θαυματουργούν και του έδωσε ο Κύριος και μύρο για να δίνει άφθονο στους ανθρώπους και να θεραπεύει πάσα νόσον. Είναι το καμάρι της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος αλλά και της Οικουμένης, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος. Ο στρατιλάτης της Ρούμελης, ο γενναίος Καραϊσκάκης, έχει πει το εξής φοβερό: «Αν και έχω το όνομα του Αγίου Γεωργίου, ο Άγιος Δημήτριος με βοήθησε περισσότερο». Γιατί? Γιατί είναι πατριώτης, δηλαδή είναι Έλλην, είναι επιχώριος, είναι εντόπιος, είναι κοντά μας. Έχει και αυτό να κάνει, αδελφοί μου. Δεν άφησε ποτέ την πατρίδα μας ο Άγιος, ούτε τη Θεσσαλονίκη του. Και όταν κάποτε ζήτησαν να πάρουν λείψανά του και να τα πάρουν μακριά, που έχτισαν ναό, παρενέβη ο Άγιος και λέει: «Όχι, θα με αφήσει το ολόκληρο στην πατρίδα μου, δεν θα με διαμελήσετε». Αγαπάει την πατρίδα του ο Άγιος και αιώνες τώρα τη φρουρεί και ανέβαινε στα τείχη, ήρχε από τον ουρανό μάλλον στα τείχη με μυριάδες ουρανίους και κυνηγούσε και αβάρους και Σλάβους και Βουλγάρους και Τούρκους και τους όποιους εχθρούς, γιατί η Θεσσαλονίκη και τότε και τώρα ήταν αξιοζήλευτη. Τώρα τι θέλουν να την πάρουν, κατασκεύασαν τα Σκόπια για να πάρουν τη Θεσσαλονίκη να την κάνουν πρωτεύουσα, γιατί λένε αυτοί προσωρινή πρωτεύουσα τα Σκόπια και μέλουσα πρωτεύουσα το Σαλούνσκ, η Θεσσαλονίκη. Η νύμφη του Θερμαϊκού, η πόλη του Αποστόλου Παύλου, η πόλη του Αγίου Δημητρίου, η πόλη τόσων Αγίων, τόσων μαρτύρων, τόσων ηρώων, τόσων μεγάλων γνωστών και αγνώστων. Υπέροχη αυτή η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και η συμβασιλεύουσα του Βυζαντινού κράτους, πάλε ποτέ. Η Θεσσαλονίκη, που είναι κοντά στο Άγιον Όρος, που έχει τόσες ευλογίες από την Παναγία και τον Χριστό, από τον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό η Θεσσαλονίκη έχει τόσους ναούς της Παναγίας εκεί, τόσους ναούς Βυζαντινούς και μετέπειτα τόση αγάπη δείχνει στη Θεοτόκο. Ο Άγιος Δημήτριος των γνήσιων τέκνων της Θεοτόκου Μαρίας, της φοβεράς προστασίας, προσέφερε και προσφέρει τόσα πολλά και στις μέρες τις δύσκολες εκείνος φυλάει τα σύνορά μας μαζί με την Παναγία και εκείνος συγκρατεί τους μέσα και τους έξω λύκους από το να μας διαρπάσουν και διασπαράξουν. Αυτό οι εχθροί μας δεν το γνωρίζουν και μάλιστα οι νεότεροι, οι παλαιότεροι είχαν λάβει πείραν του Αγίου Δημητρίου. Γι' αυτό ας προσέχουν
μην ξαναβγεί ο Άγιος με τα αλόγατα και τα φουσάτα του και θα ξέρουν πού θα πάνε να κρυφτούνε. Γιατί ο Άγιος, γιατί ο Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερα. Φύγετε από εκεί, κυρία μου, μπροστά στην εικόνα θα χάσετε. Ο Επίτροπος τι κάνει εκεί πέρα? Ας προσέχουν, γιατί ο Άγιος δεν αστειεύεται. Δεν αστειεύεται ο Άγιος Δημήτριος. Δεν αστειεύεται. Μπορεί να περιμένει, μπορεί να συγχωρεί, μπορεί να είναι μεγαλόψυχος. Όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, ο Άγιος Δημήτριος παρεμβαίνει. Είναι η ελπίδα του λαού μας. Είναι η ελπίδα των αδυνάτων. Είναι το δίκαιο των αδικουμένων. Γι' αυτό μην κάνει καμία χοντρή τελευταία ο Άγιος Δημήτριος και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Εκείνοι οι οποίοι κάνουμε τόσα και τόσα εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον της πατρίδος. Δεν απειλούμε ότι φοβερίζουμε, διαγράφουμε την πραγματικότητα την οποία πρέπει να λέμε, γιατί μας έχουν γονατίσει, μας έχουν φέρει στο αμήν. Είδατε τι κάνουν με τόνα και μετάλλο. Πολεμάνε την πίστη, την Εκκλησία, βάλουν, νόμισαν θα μπορέσουν να την καταργήσουν. Δεν γίνεται. Αυτοί θα πάνε στα κυπαρισάκια σε λίγο και οι καμπάνες της Εκκλησίας θα χτυπούν μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Γιατί η Εκκλησία είναι αίτητη, η Εκκλησία είναι αιωνία, η Εκκλησία είναι η μπάνα μας. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Η Εκκλησία είναι η αλήθεια, η ζωή, το φως, η Ανάσταση. Και ευτυχώς που την έχουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έκανε μέλη της Αγίας του Εκκλησίας, που μας έχει παιδιά Του, έστω και αμαρτωλά, μας έχει δικούς Του, μας ελεεί, μας συντροφεύει, μας εσπλαχνίζεται, μας δίνει τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά Του και μας προσφέρει τόσα πολλά και τόσα καλά. Αν θέλετε, μην μιλάτε, ακούγεται παιδιά, και είναι κρίμα. Τον ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο και ξανά τον ευχαριστούμε και πάλι τον ευχαριστούμε και πολλάκι τον ευχαριστούμε. Μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό μας και τους άλλους ευεργέτες, τους επουρανίους και τους επιγείους, όλους τους ευεργέτες μας, τους δασκάλους μας, τους γονείς μας, όποιους μας έχουν σταθεί, αλλά και τους εχθρούς μας ακόμη. Αυτό είναι μεγαλείο χριστιανικό. Ο Άγιος Δημήτριος λοιπόν ο μυροβλήτης περιπολεί. Εμείς δεν έχουμε ισχυρούς προστάτες. Οι μεγάλοι της γης προστατεύουν τους Τούρκους, τους Αλβανούς, τους Αφρικανούς, τους Σκοπιανούς, τους όποιους άλλους ταλέπορους. Και εμάς μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Ευτυχώς. Μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού, στα χέρια του Παντοδύναμου, στη σπλαχνία του Κυρίου, στη φοβερά προστασία της Θεοτόκου Μαρίας, στα προσμαχή του βοηθού, της υπερμάχου στρατηγού, της θερμής πρεσβείας, της μάνας μας και μανούλας μας και μανίτσας μας και όλα, στα χέρια των Αγίων και των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων. Γι' αυτό εμείς οι Ρωμοί, οι πονεμένοι αλλά και δοξασμένοι Ρωμιοσύνοι, ας σηκώνει ψηλά τα μάτια στον ουρανό, στο Θεό των Πατέρων μας, και από εκεί να ζητάει βοήθεια και δύναμη, η οποία και έρχεται, τόσους αιώνες έρχεται και θα έρχεται. Τρών όλα τα θερία της γης από μας και στο τέλος μένει και μαγιά, λέει ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Η μαγιά αυτή είναι η Ορθοδοξία και αν θέλετε η Ελληνορθοδοξία. Η Εκκλησία είναι στην ελληνική, γράφω, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός που αγαπούσε όλους, ακόμη και τους Εβραίους. Είναι στην ελληνική, γι' αυτό μάθετε γράμματα ελληνικά και όπως μαθαίνει γράμματα ελληνικά μπορεί και διαβάζει το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, τη θρησκεία μας την Αγία που είναι στην ελληνική γλώσσα. Γιατί πάει και η γλώσσα, όπως βλέπετε, την πολεμούν γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, γιατί είναι η γλώσσα του Θεού, γιατί είναι, αν θέλετε, η γλώσσα του Παραδείσου.
γιατί είναι η γλώσσα της Θείας Βασιλείας, γιατί είναι αυτή η αθάνατη γλώσσα και την πολεμούν με όλα τα μέσα. Ευτυχώς που η Αγία Εκκλησία κρατάει την ελληνική γλώσσα, την έχει στη λατρεία της και ακούμε κάθε μέρα τα υπέροχα ελληνικά. Για σκεφτείτε κάποια στιγμή να μην τα ακούμε, τότε θα μας έρθει απελπισία, θα μας βαρέσει το κεφάλι, θα τρελαθούμε και θα τρέχουμε να πάμε να πέσουμε στη θάλασσα, να αφανιστούμε, γιατί αφήσαμε και μας πήραν μια τέτοια γλώσσα, μια τέτοια πατρίδα, μια τέτοια εκκλησία, μια τέτοια ομορφιά. Και πρέπει να κάνουμε αντίσταση κατά της νεοειδωλολατρίας, όπως έκανε και ο Άγιος Δημήτριος. Όταν ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός τον εκάλεσαν να αρνηθεί την Ορθοδοξία, να αρνηθεί τον Χριστό, τους είπε το μεγάλο του όχι, και με λόγια και σε λίγο και με έργα. Το μεγάλο εκείνο όχι. Όχι κατά της ολατρείας, κατά του σκότους, κατά του κακού, κατά της αμαρτίας και του πνευματικού θανάτου. Είπε όχι ο Άγιος και το πλήρωσε με τη ζωή του, αλλά έμεινε ένδοξος και μένει στους αιώνας. Ενώ ο Μαξιμιανός Γαλέριος και ο Διοκλητιανός και οι υπόλοιποι έσβησαν και χάθηκε το μνημόσυνό τους με τείχου, με ηχηρό τρόπο από τη γη. Ποιος ξέρει και ποιος μνημονεύει το Μαξιμιανό Γαλέριο ή το Διοκλητιανό ή τον Λιαίο αν θέλετε, κανένας. Τον Άγιο Δημήτριο τον ανυμνούν και τον τιμούν και τον μεγαλύνουν και τον επικαλούνται όλα τα πέρατα της γης, όλοι οι οικουμένοι, διότι εκείνος ζει στον αιώνα και προσφέρει όλα τα καλά, όλα τα καλά. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός, ο ορθόδοξος λαός, στον οποίο, όπως έλεγε Μακαριώτης το πρωί στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου ή Αγίου Δημητρίου σε μια υπέροχη ομιλία του, στον οποίο λαό, όπως είπε ο Μακαριώτης, προσπαθούν να αλλάξουν τα φώτα, να αλλάξουν τα φώτα, να αλλάξουν τα πάντα. Και είδε με πόση λύσα επανέρχομαι, γιατί βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται. Και πόσα δεν ξέρουμε, ποιος τους κρατάει και μας κρατάει, ο Χριστός, Παναγία μας, οι Άγιοι μας, μας βαστάνε και τους βαστάνε, αλλά ας προσέξουν, μην το παρακάνουν, γιατί ο Θεός βάζει κάποτε το χέρι του, αλλά και κάποτε βάζει και το πόδι του και σουτάρει αυτούς που πρέπει να σουτάρει και δεν ξέρουν μετά πού να πάνε να κρυφτούν και τι να γίνουν. Έτσι, γιατί εμείς οι αδύνατοι, στους οποίους ταλαιπωρούν και στους οποίους πίνουν το αίμα, πώς είναι κατά τα όρια της φτώχειας, πώς είναι άνεργοι, και όμως οι κυβερνώντες φροντίζουν τους αλλοδαπούς, φροντίζουν τους πάντας. Και τους Έλληνες μας έχουν ως είδος υπό εξαφάνιση. Ως είδος υπό εξαφάνιση. Φταίμε εμείς που τους ψηφίσαμε, αλλά θα έρθουν εκλογές αύριο και να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σ' αναδείξει ο Κύριος ένα δικό του άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άνθρωπο δίκαιο, έναν άνθρωπο πατριώτη, να παρέμβει εδώ στην πατρίδα μας, την εσταυρωμένη πατρίδα μας και πονεμένη πατρίδα μας, και να τη φροντίζει, γιατί της αξίζει καλύτερη τύχη. Η Ελλάς έδωσε τα φώτα στην οικουμένη δύο φορές, και με την αρχαία σοφία και με τη χριστιανική πίστη. Και με τη χριστιανική πίστη. Είναι πολύ μεγάλα αυτά. Παντού της γης υπάρχουν φιλέλληνες, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι μας αγαπούν, οι οποίοι μας λατρεύουν, οι οποίοι συγκινούνται στο άκουσμα της Ελλάδος και οι οποίοι μας βοηθούν, να ξέρετε. Υπάρχουν και σε κέρυες θέσεις καλοί και αγαθοί άνθρωποι, φιλέλληνες, οι οποίοι μας βοηθούν. Ας τους έχει καλά ο Θεός, ας έχουν την ευλογία Του, ας έχουν τη δική μας ευγνωμοσύνη. Αλλά ας κάνει κάτι ο Χριστός μας, συγχωρώντας τις αμαρτίες μας, γιατί οι αμαρτίες μας είναι όλα αυτά. Μας ξεγέλασαν τόσα χρόνια, χειροκροτούμε τη δημοκρατία και μας τα πήρανε όλα, και τώρα δεν τολμάς να πεις τίποτα,
και σε λίγο θα μας βάλουν και σιδερένια δεσμά, και αν μιλάς για θρησκεία και αν μιλάς για πατρίδα έχουν φτιάξει νόμους κάνε, και αν μιλάς για μετανάστες και εγκληματίες σε πάνε μέσα. Και θα συμβεί το μαρτύριο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα αναβιώσουν τα μαρτύρια των νεομαρτύρων της τουρκοκρατίας. Και εδώ την πίστη μας θα την πληρώσουμε και με ταλαιπωρίες και με βάσανα και με το αίμα μας και με τη ζωή μας. Τι είναι αυτό? Η δόξα της Εκκλησίας. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς ελθύνει στη Βασιλεία του Θεού, αναφωνεί ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος και του Αγίου Δημητρίου και ο ιδρυτής της Εκκλησίας ημών. Δια πολλών θλίψεων, αλλά επειδή δεν μπορούμε οι καημένοι να αντέξουμε τα βάσανα, έχουμε γονατίσει περισσότεροι, έχουμε παραδοθεί, ο Κύριος θα βρει άλλο τρόπο να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει. Θα βάλει άλλους ανθρώπους να μας προσφέρουν τη δική του βοήθεια και χωρίς να το ξέρουν και εκείνοι ακόμα. Γιατί είναι έσπλαχνος και επιβλέπει την ταπείνωση της Ελλάδος. Κάθε σταυροπόδι εδώ ο Χριστός, αυτό να το ξέρουμε όλοι. Σταυροπόδι στην Ελλάδα, σταυροπόδι Παναγία, σταυροπόδι οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, αλλά και οι ήρωες που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Υπέροχοι ήρωες από τα αρχαία χρόνια, από τα Βυζαντινά, από την Τουρκοκρατία, από το Μακεδονικό Αγώνα, που είναι ο Παύλος Μελάς, που είναι ο Καπετάν Κώτας, από το Μεγάλο Σαράντα, που στα σχολεία οι ιστρούκτορες, τα πάει τηλεόραση, τι λένε στα παιδιά, όταν θα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, ποιος είπε το όχι, να πείτε το είπε ο ελληνικός λαός, μα ό,τι σαν ο Ισίας τον, επιμένουν οι αριστεροί μαρξιστές και οι υπόλοιποι συνοδοιπόροι να λένε μεγάλα ψέματα. Και ξέρετε τα παιδάκια τι λένε? Μα ο λαός, κυρία, κοιμότανε. Εκείνο το πρωί του 1940, τη Δευτέρα το πρωί, κοιμόταν ο λαός. Και ο πρεσβευτής πήγε στον πρωθυπουργό. Τώρα αν ο Μεταξάς δεν τους βολεύει, άλλο αυτό. Διαστρέφουν όμως την ιστορική αλήθεια. Διαστρέφουν την ιστορική αλήθεια. Και τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν. Υπάρχουν όμως και διδάσκαλοι πάση βαθμίδος που κάνουν αντίσταση σε αυτή τη ζωφερή δουλεία, σε αυτή την τουρκοκρατία, σε αυτή την αλωτρίωση, σε αυτό το χαλασμό. Οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και την ιστορία και την εκκλησία και τα πάντα. Και θα μπορέσουν οι σκοταδιστέ να περάσουν αυτά τα οποία έχουν προγραμματίσει εκείνοι και όσοι τους καθοδηγούν και τους πατρονάρουν. Καιρός είναι να ξυπνήσουμε, να κάνουμε αντίσταση, να μην τους αφήνουμε. Γιατί τόσα χρόνια τους αφήνουμε και όπως ο Γιώργος Πορφύριος μας τα πήραν όλα. Και τη γλώσσα και την εκκλησία και την ιστορία και τα ήθη και τα έθιμα τα χριστιανικά και τις παραδόσεις μας και τα τραγούδια μας. Ακούς τίποτα από ιδιωτικούς σταθμούς? Κανένα δημοτικό τραγούδι. Και έχουμε τόσα υπέροχα. Τίματα το μεσημέρι για την εκπομπή της Δευτέρας και έβαζα από τη Θράκη τραγούδια. Μου πήραν όλη τη λύπη, όλο τον πόνο και ήμουν έτοιμος να χορέψω και να βγω έξω να υπερασπιστώ πίστη και πατρίδα. Τον τόπο μας τον αγιασμένο. Δεν θέλουμε να πάρουμε τον τόπο κανενός, αλλά πρέπει να φυλάξουμε το δικό μας τον τόπο, το δικό μας το χώρο, τη δική μας πατρίδα για την οποία έδωσαν το αίμα τους τόσοι και τόσοι και έχουν μεταβεί στην άλλη πλάση και μας παρακολουθούν από εκεί πέρα, γιατί δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και υπάρχει αιώνια ζωή και είναι αθάνατη ψυχή μας, μας παρακολουθούν από εκεί με αγωνία και περιμένουν να δούμε τι θα κάνουμε και κλαίνε με πύρνα δάκρυα και παρακαλούν τη Θεία Καλοσύνη, τον Ευγενέστατο Χριστό και την Καλλίστη Παναγία να επιβλέψει ξανά για μια φορά ακόμη επί την πατρίδα μας την γλυκητά την. Να επιβλέψει και να τη βοηθήσει. Και τι λέτε? Θα επιβλέψει. Το παρελθόν αυτό μας διδάσκει. Τόσες φορές επέβλεψε, αφού μας παιδαγώγησε. Επέβλεψε και μας έσωσε. Και υπάρχει η Ελλάς, η Ρωμιοσύνη και θα υπάρχει μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Εις πείσμα πολλών και εις χαράν ημετέραν.
Το Θεό μας είναι δύο μεγάλοι φίλοι μας. Είπαμε για τον Έρα, τον Άγιο Δημήτριο, τον Μυροβλήτη. Πόσα κι αν πούμε δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Κι είναι ανάμεσά μας ο Άγιος. Ανάμεσά μας ο Άγιος. Μεγάλος προστάτης και φροντιστής. Και ο αστάθμητος παράγων. Ο αστάθμητος παράγων για τους εχθρούς και πολεμίους μας. Μπορεί σε μια στιγμή να επέμβει ο Άγιος και να φέρει τα άνω κάτω και να λύσει τα πάντα και να έρθει ελευθερία. Γιατί αυτό που έχουμε, με συγχωρείτε, δεν είναι ελευθερία. Είναι τουρκοκρατία τύπου Β. Χειρότερη από την παλαιά που ήταν φανερή. Αυτή είναι ύπουλη και είναι καταστροφική. Έχει μπει παντού, παντού. Αλλά υπάρχουν όμως και ψυχές που δεν έκαμψαν γόνη στη σύγχρονη ειδωλατρία και στη φοβερή νέα τάξη πραγμάτων. Και δεν θα κάμψουν. Φτάνει και ένας ακόμη στην πατρίδα μας να υπάρχει έλθεος. Φτάνει να φέρει από τον ουρανό τη δύναμη του Κυρίου. Γιατί πίσω από αυτόν τον έλθεο και πιστό κρύβεται ο ουρανός. Κρύβεται ο Χριστός και η Παναγιά. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Οι ήρωες και οι μάρτυρες. Τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, αλλά και των επιγείς αγαθών και μη προσκυνησάντων την εικόνα του θηρίου. Και όλοι αυτοί τι γινόμαστε, δύναμη κρούσεως μεγάλης. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι, δεκατρεις. Και όταν ρώτησαν κάποτε τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα, πόσοι είστε Παναγιώτατε στη Βασιλεύουσα, είμαστε λίγοι, λέει εκείνος. Αλλά αν βάλουμε και τους πεθαμένους, είμαστε αμέτρητοι. Είμαστε αμέτρητοι. Από αυτόν τον τόπο έχουν βγει πολλοί και μεγάλοι, μικροί και μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι, όπως είπα και στην αρχή, και σπουδαίοι, οι οποίοι περιπολούν. Ακόμη και οι μάρτυρες περίκυνται ημίν. Τόσου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όπως συμπληρώνει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ή Αχριδών, δεν λέει υπερκείμενο νέφος, αλλά λέει περικείμενον. Μας περιβάλλει. Οπότε τι σημαίνει? Είμεθα ανάμεσα στους Αγίους και εκείνοι ανάμεσά μας. Η Θεία Παρεμβολή, οι λαμπρότητες των Αγίων που λένε ύμνη της Εκκλησίας. Στα Βυζαντινά χρόνια, καθώς σημειώνει ο μεγάλος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, να έχουμε την ευχή του. Σε πολλούς πολέμους και μάχες, ενώ οι Βυζαντινοί ήταν λίγοι, αλλά είχαν την υπέρμαχο στρατηγό μαζί τους, τι γινόταν? Ερχόντουσαν από τον ουρανό δυνάμεις και ενωνόντουσαν με τις Βυζαντινές και τη βλέπαν από απέναντι οι πολέμοι, τι βλέπαν οι εχθροί? Ένα αμέτρητον πλήθος στρατευμάτων. Επίγεια λιγότερα και τα περισσότερα επουράνια. Και τι κάνανε? Ετρέποντο εις φυγήν. Οι δε Βυζαντινοί που δεν έβλεπαν τίποτα παρά μόνο τους εαυτούς των, τι κάνανε? Απορούσαν. Μα τι πάθανε? Τι είδαν? Γιατί ετράπησαν εις φυγήν? Τι συνέβη? Και όσοι μπορούσαν τους εξηγούσαν. Και όταν πέφταν και φυλάγαν την εικόνα της Παναγίας και φυλάγαν και τον τόπο που υπερασπίζοντο και έκλαιαν με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Άλλωστε, για να πάμε και στην άλλη μεγάλη φίλη μας, την Παναγία, τη μοναδική. Τη μοναδική. Ο Έλληνας, λέει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, έχει αίσθημα, έχει ταπεραμέντο θερμό και αγαπά την Παναγία όσο τίποτε άλλο. Αγαπά την υπέρμαχο στρατηγό. Τι κάνανε οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι Αλβανοί στο μέτωπο εκεί της Βορείου Υπήρου και Αλβανίας? Βλέπανε τους Έλληνες που είχαν τα πολυβολία τους επάνω στα βουνά και κάνανε αντίσταση αλλά και επίθεση. Τους βλέπουν από απέναντι σαν να ήρχονται οι Έλληνες από το υπερπέραν. Σαν να ήσαν ουράνοι, σαν να ήσαν αχτύπητοι και αίτητοι. Και βλέπανε και τρέποντο εις φυγήν, φωνάζοντας αέρα. Ήταν επικεφαλής η υπέρμαχος στρατηγός. Η Παναγία μας ήταν στο μέτωπο, μαζί με τους επιγείους. Παναγία μας και οι Άγιοι. Και όταν έσπασε το μέτωπο, τότε οι Ιταλοί τι κάνανε? Πήγαιναν εκεί που ήσαν πριν τα πολυβολία των Ελλήνων και κοιτάζανε τον τόπο. Έβλεπαν από απέναντι
όταν εγείροντο οι μάχες, αυτό που σας προανέφερα, το μεγαλείο το ουράνιο, κάτι από το υπερπέραν. Και εκεί πήγαν και βρήκαν δύο λιθαράκια και όλα απλά. Και τρίβαν τα μάτια τους. Μα καλά, εμείς τι βλέπαμε, τι ήταν εκεί πέρα, τι συνέβαινε. Και έκαναν το σταυρό τους, καθολική είναι και αυτοί καημένοι. Ας όψει το Πάπας και οι υπόλοιποι, τις πέρασε το λαιμό τους. Και μάλιστα οι Ιταλοί είναι Έλληνες, ούλα φάτσα, ούλα ράτσα. Προκαιρού στο Παρίσι κάνανε, εξήθησαν τον DNA των Ιταλών και των Ελλήνων και ξέρετε τι βρήκανε, ότι είναι και οι δύο Έλληνες. Οι Έλληνες του Αιγαία, τροϊκός πόλεμος, ήταν φίλιος πόλεμος. Μάλιστα. Έβλεπαν λοιπόν απλά πράγματα και έκαναν το σταυρό τους. Και κάποιος αξιωματικός στην ώρα μάχης Ιταλός που έφυγαν, τους νίκησαν οι Έλληνες, έτρεψαν τις φυγήν και έφευγε, μπήκε σε ένα εκκλησάκι. Ταπεινό εκκλησάκι της Βορείου Υπήρου και τι έκανε, έκανε το σταυρό του. Και βλέπει μια εικόνα, ήταν ο Άγιος Γιώργης. Και λέει, βρε, κάπου τον έχω δει αυτό, ρε. Και θυμήθηκε πως πριν λίγο ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες που εμάχονται ήταν και ο Άγιος Γεώργιος, όπως τον έχει εικόνα, και πολεμούσε τους Ιταλούς και τους Αλβανούς. Θα θέλω να σηκώσω και σημαία, οι άλλοι άστα, μας ανακατεύουνε. Λοιπόν, την πήρε την εικόνα και ξεκίνησε να φύγει. Τον έπιασαν οι Έλληνες στρατιώτες εχμάλωτο. Τον πήγαν λοιπόν στον καταβλισμό, του πήραν τα προσωπικά του αντικείμενα, τα έδωσε όλα ευχαρίστως. Και τις φωτογραφίες της οικογένειας και την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα έγγραφα. Τον Άγιο Γιώργη δεν το έδινε, αυτό δεν το δίνω. Λέει, πάρτε όλα τα άλλα. Μα θα το πάρουμε. Δεν το δίνω. Δεν πρέπει να έχεις τίποτα επάνω. Αυτό δεν το δίνω. Και ζήτησε ακρόαση από τον διοικητή. Πήγαν λοιπόν εκεί και του λέει, γιατί δεν το δίνεις. Βρε, δεν το δίνω. Ξέρεις, τα πολεμούσαμε, αυτός ανάμεσά σας και αυτός μας έδιωξε. Και καταλαβαίνω ότι η θρησκεία είναι αληθινή και οι Άγιοι είναι από κοντά σας. Αφήστε σας παρακαλώ. Και το φιλούσε με δάκρυα και του το άφησαν. Του το άφησαν. Πού είναι οι γενναίοι Έλληνες του 40, πιάναν τους Ιταλούς, τους καημένους εχμαλώτους. Και μετά τι κάναμε τους Ιταλούς. Τι κάναμε τους Ιταλούς. Μοιραζόντουσαν το ψωμάκι τους, το ξέρετε αυτό. Αυτή είναι η ελληνική ψυχή. Δεν θα χαθεί η ελληνική ψυχή. Τώρα μας έφεραν όλους τους ταλέπορους εδώ και εμείς μοιραζόμαστε το ψωμί μας με αυτούς. Και μας κλέβουν και μας βιάζουν και μας σκοτώνουν. Δεν είναι καλύτεροι Έλληνες. Λοιπόν, έτσι, συμμαχούν με αυτούς και μοιράζομαι. Και αν πήγε άνθρωπο μετανάστη, να σε φάνε οι περισσότεροι Έλληνες. Μας έχει χαλάσει και ο διεθνισμός και ο μαρξισμός βέβαια. Και τόσα άλλα. Αλλά η ελληνική ψυχή δεν βρίσκεται πουθενά άλλου, πατέρες. Εγώ γέρασα και άσπρισα. Και τόσα χρόνια παπάς, 4 δεκαετίες, έχω να πω την κουβέντα μου, την πείρα μου καλύτερα αν θέλετε. Καλύτεροι από τους Έλληνες εκτός εξαιρέσεων δεν υπάρχουν, γιατί οι Έλληνες έχουν καρδίαν, καταναβαπημένα, έχουν αγάπη, έχουν σπλάχνα. Γιατί σας παρακαλώ, όταν οι Γερμανοί το 1940 και μετά τα έβαλαν με τους Ιταλούς, το ξέρετε αυτό, τα έβαλαν με τους Ιταλούς τους συμμάχους του και τους πολεμούσαν. Τι κάνανε οι Έλληνες, τι κάνανε οι Έλληνες, πήγαν στην Ιταλία και πολέμησαν υπέρ των Ιταλών, Ρίμινοι κλπ. Και κατά των Γερμανών. Κατά των... Ποιος άλλος το έχει κάνει, σας παρακαλώ αυτό. Και στο Ελ Αλαμέιν, ποιος ενίκησε εκεί πέρα το 1942 τις αείτες στρατιές των Γερμανών. Οι Έλληνες, ο Άγιος Μινάς, Ελ Αλαμέιν σημαίνει στον τόπο του Μινά. Βγήκε ο Άγιος από την αρχαία εκκλησία του, ήταν Αιγύπτιος. Αιγυπτιώτης ελληνισμός όμως, Αιγυπτιώτης καλύτερα. Βέβαια, βγήκε από την εκκλησία του και σήκωσε ανεμοθύελα στην έρημο εκεί που ήταν τα τάγκς των Γερμανών και τα γέμισε σκόνη και άμμο και αχριστεύτηκαν. Γι' αυτό ενίκησε στο Ελ Αλαμέιν ο Ορθόδοξος Άγιος Μπιλάς, ο μεγαλομάρτης και θαυματουργός και φίλος του Αγίου μας Νεκταρίου. Φίλος του Αγίου μας Νεκταρίου, υπασπιστής του Αγίου μας Νεκταρίου. Θρησκεία μας είναι ολοζώντανη. Γι' αυτό και την πολεμάνε όλα τα θερία. Όταν έπεσε η πόλη και η πατρίδα μας στους Τούρκους, αργότερα ένας πατριάρχης, ο Κύριλλος, ο Λούκαρης, να έχουμε την ευχή του, τον δολοφόνησαν οι όποιοι, τον δολοφόνησαν. Έχει πει το εξής ωραίο.
Αν οι Τούρκοι πήγαιναν στη Ρώμη ή στο Παρίσι, σε 10 χρόνια θα τους είχαν κάνει όλους μουσουλμάνους. Το προσπαθούν και τώρα, όπως είδατε. Γι' αυτό οι Γάλλοι αντιδρούν κατά των Τούρκων, καίνε τους μαύρους και κάνουν τόσα. Και ευτυχώς μας βάλουν τα γυαλιά, μας δείχνουν το δρόμο, μας δίνουν το μέτρο. Έτσι λέει ο αείμνηστος και αξιομακάριστος Πατριάρχης Κύριος Λούκαρης. Θα είχα αργήγει μουσουλμάνοι, γιατί η πίστη τους, όπως λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι κάλπικη, ψεύτικη, ανθρώπινη. Γιατί και ο Προτεσταντισμός και ο Ρωμοκαθολικισμός κατέληξαν εις ορθολογιστικά σχήματα. Μη δυνάμε να βοηθήσουν τον άνθρωπο, είπε προετών από τον ραδιοσταθμό του BBC ο μεγάλος ελληλολάτρης Σερ Στίβεν Ράλσιμαν, αιωνία του Ιμνίμη. Υπάρχουν και αγαθοί Ισραηλίτες, όπως είπα και πριν, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και οι Άγγλοι προετών που μας άλλαξαν εδώ, υπέροχοι που φύγανε, που μας άλλαξαν το λόμισμα. Τι είπαν οι Άγγλοι, βρε Έλληνες, 2.500 χρόνια και πλέον έχετε τη δραχμή από το ρήμα δράτο με πιάνο, ή τα ψηλά που λέμε σήμερα. Λοιπόν, και με τόση ευκολία αφήσατε το λόμισμά σας και τώρα τι γίνεται με το ευρώ, φτωχήναμε. Πήγα σε ένα μέρος εκεί που λειτουργώ να κεράσουμε έναν καφέ και με 10-15 καφέδες 25 ευρώ, 8.500 ξέρω πόσο. Που αν έπαιρνε 10-15 καφέδες θα πλήρωσε 2.000 το πολύ. 2.000 το πολύ. Τα άλλα είναι ληστεία. Το ξέρετε είναι ληστεία. Είναι ληστεία με τα βασάνων. Γι' αυτό και άδεια σαν οι τσέπες μας. Γι' αυτό και ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας, ότι όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν το Λαγίον Αλαργύρων. Δηλαδή είναι φτωχοί. Οι περισσότεροι ναι. Βάζεις στην τσέπη ένα μισθουλάκο που παίρνεις και μετά από λίγες μέρες δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Και να καλά οι γενναίοι Έλληνες που κόβουν από την μπουκιά τους και δίνουν σε όλους μας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό τους γενναίους Έλληνες τους αγαπούμε. Τους προστατεύουμε. Τους περασπιζόμεθα. Να τους ευχαριστούμε. Και υπάρχουν ακόμη πολλοί γενναίοι Έλληνες. Ας το παρακάνουν οι κύριοι αυτοί που είναι πάνω και οι άλλοι που είναι από πίσω τους και ας ξεσηκωθούν οι Έλληνες, τότε οργή λαού θα γίνει οργή Θεού. Το ξέρετε αυτό. Αυτό το παρελθόν. Οι άλλοι λοιπόν μεγάλοι φίλοι μας, βλέπω την ώρα και περνάει, είναι η Παναγία μας, η μοναδική μας Παναγία. Η μοναδική μας Παναγία που αγαπάει τους τρελούς τους Έλληνες όσο λίγους, αλλά και τους υπόλοιπους όλους, γιατί είναι μάνα και όλου του κόσμου. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την πατρίδα μας. Στο μεγάλο 40 και κατά τη διάρκεια των πολεμικών αναμετρήσεων εκεί στη Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία παρουσιάστηκε η Παναγιά στον αξιωματικό Νικόλαο Γκάντζαρο. Υπάρχουν τα έγγραφα στο γενικό αρχείο του κράτους. Ποιος κάθεται να ασχοληθεί. Και του είπε, παρουσιάστηκε μπροστά του ολοφάνερα ένα δειλινό. Και του λέγει, ο πόλεμος αυτός εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος και είναι άδικος. Είναι άδικος. Εγώ θα μεσητεύσω στον γιό μου να νικήσετε και να σας βοηθήσω κι εγώ. Και όντως τους Ιταλούς τους νικήσαμε και αν μας άφηναν οι Άγγλοι, οι δίθεν σύμμαχοί μας, και για αυτούς κάναμε τον πόλεμο αυτόν δυστυχώς. Λοιπόν, και εδείχθη όμως η υπέροχη ελληνική ψυχή, θα τους ρίχναμε στη θάλασσα. Αλλά ήρθαν μετά οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι και όντο μεγαλείο του Μεταξά, του Ιωάννου Μεταξά, συνταυτίστηκε με τον βασιλέα τον Γεώργιο τον Δεύτερο, που ήταν αγγλόφιλος. Ο Μεταξάς ήταν γερμανόφιλος. Είχε σπουδάσει στην πολεμική ακαδημία του Βερολίνου και έγραφαν απ' έξω, δεν ξέρω αν υπάρχει μέχρι σήμερα, ουδέν πρόβλημα άλυτον για τον Ιωάννη Μεταξά, που ήταν σοφός στρατηγός και Έλληνας και Ορθόδοξος. Όταν έγινε η Μικρασιατική Εκστρατεία, είπε στο φίλο του το Λευτέρη το Βενιζέλο, το Ελευθέριο Βενιζέλο, άλλος μεγάλος κι αυτός, αλλά έχουμε και τις δυσκολίες. Λευτέρη, μην πάτε στη Μικρασία. Θα σας στείλουν στην Άγκυρα και στο τέλος θα μας ρίξουν στη θάλασσα. Και όταν εκείνος έκαμε τη δικτατορία
4 Αυγούστου 1936, δηλαδή παρέμβαση ενός ανθρώπου ήταν αυτό, γιατί όταν τα χαρκάνια άρω και κάτω, τι έκαμε, τις μεγαλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εργατιά, για την πατρίδα, για όλους. Πήρε κάποιον αριστερό που διαφεύγει το όνομά του, τον έβαλε υπουργό εργασίας και του διέταξε, δικτάτορη, τώρα δεν είναι δικτάτορη, χειρότερη, τον διέταξε να κάνει νόμους υπέρ των πτωχών και των εργατών. Και έβαλε οκτάωρο, έβαλε οίκα, έβαλε δώρο Πάσχα, ενώ μέχρι τότε οι άνθρωποι δούλευαν η εργατιά ήλιο με ήλιο, το ξέρετε αυτό. Ο μεγάλος Ιωάννης Μεταξάς. Και τον ύμνο της 4ης Αυγούστου, ξέρετε ποιος το μελοποίησε? Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Ταλαντούχος. Και η μεγάλη μου αγάπη από την αριστερά πτέρυγα των ποιητών, ο Νικηφόρος Βρετάκος, αυτός είναι ποιητής. Ποιητής, και όχι ποιητάρης, ούτε αντιποιητής, ούτε όλα τα άλλα. Ξέρετε τι έχει γράψει? Το καλύτερο ποίημα ποιο είναι? Ύμνος εις τον Ιωάννη Μεταξά. Είναι το καύχημά μας ο Ιωάννης Μεταξά, σας παρακαλώ. Είναι το καύχημά μας ο Ιωάννης Μεταξά, σας παρακαλώ. Γι' αυτό του βάλουμε κεράκι. Να του βάλουμε κεράκι. Φρόντισε την πατρίδα μας. Τα ετοίμασε όλα. Και δεν ξέρω το τέλος του ποιο ήτο και ποιοι τον έβγαλαν από τη μέση. Μεγάλη ψυχή. Τα διαστρέφουν σήμερα και περισσότερο στους νέους και μας τα λέει στραβά. Έως πότε όμως? Έως πότε θα γίνεται αυτή η αδικία? Αλλά εδώ βλέπω και την ώρα και περνάει. Ας είναι αιωνία η μνήμη και του Ιωάννου Μεταξά και του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου, γιατί τώρα που διώξαμε τους βασιλείς δεν είμαστε καλύτερα. Δεν είμαι βασιλόφρο, το είπα και την άλλη φορά, αλλά μου αρέσει να είμαι δίκαιος. Και είμαι και ιερεύς, Έλληνη ιερεύς και τίποτα άλλο. Και αιωνία η μνήμη και του αρχιστρατήγου του μεγάλου έπους, του Αλεξάνδρου Παπάγου. Δεν μας αφήνουν, τα κρύψαν όλα, τα χάσαν όλα. Να διαβάσει η νέα γενιά την ιστορία μας την πραγματική, να ψάξουμε να τη βρούμε. Πώς ψάχνουμε και βρίσκουμε τώρα και τ' άλλο και τ' άλλο, ακόμη και τα ναρκωτικά, ας ψάξουμε να βρούμε και τα ναρκωτικά της ψυχής μας, την ιστορία μας, τη λεβεντιά μας, την πατρίδα μας, την παράδοσή μας. Γιατί σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε Ελλάδα και να τη βρίσκουμε πουθενά. Και όπως έλεγε ο γέροντας Κλεόπας στον Καρπαθίο, να έχουμε την ευχή του και ο νέο μνήμη του, εάν η Ελλάδα αφήσει την ορθόδοξη πίστη, θα σβηστεί από όλα τα κράτη της γης. Και είπε η Παναγία, για να κλείσω, στον Νικόλαο Γκάντζαρο τον αξιωματικό, ο πόλεμος αυτός έγινε, τον επέτρεψε ο Θεός, τον παρεχώρησε, παρότι άδικος, τον παρεχώρησε ο Θεός, γιατί η Ελλάς έρεπε προς εκφυλισμόν. Σας λέει τίποτα σήμερα αυτό? Είναι όλα τα λεφτά. Ας δώσει ο Θεός και η Παναγιά και ο Άγιος Δημήτριος και οι Άγιοι να ξεφύγουμε από αυτόν τον εκφυλισμό και να έρθουν πάλι οι μέρες δόξης και αναψυχής. Για την Ορθόδοξη Ελλάδα δεν τη χρειαζόμεθα μόνο εμείς. Τη χρειάζεται η Οικουμένη, και καθώς σιγοπαλιώνει ο πλανήτης μας και η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να επιβάλλει την παγκόσμια δικτατορία, χρειαζόμεθα την Ελλάδα και τα παραπόμενά της, την Ορθόδοξη Ελλάδα, όσο τίποτε άλλο. Ας είναι η αιωνία η μνήμη των μεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος, και ας είναι βοηθειά μας ο Άγιος Δημήτριος και η Παναγία, η Αγία Σκέπη, η φοβερά προστασία.